Θα πάω πολύ γρήγορα τώρα, γιατί δεν είναι ασύνδετο, θα το καταλάβετε. Στον καθηγητή στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ειδικό σε θέματα υδρολογίας και υδατικών πόρων, τον κύριο Νίκο Μαμάση. Καλημέρα, κύριε Μαμάση. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ελπίζω να προλάβατε να ακούσετε λίγο τον κύριο Καλαγιά, ο οποίος στο παρελθόν ήταν συνεκτικός κρίκος κρίσιμων ευαίσθητων υπηρεσιών πληροφόρησης για καταστροφές των ενόπλων δυνάμεων με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Και ο άνθρωπος ζει πια στη Μαγνησία και είπε: ας αφήσουμε την κλιματική αλλαγή κατά μέρος. Ο άνθρωπος είπε ότι εδώ ο ανθρώπινος παράγοντας, οι κατασκευές, τα σουρωτήρια στα φράγματα, η έλλειψη προνοητικότητας βούλιαξε η βάση του Στεφανοβίκιο. Το ξέρα από την πρώτη μέρα, αλλά κρατιόταν, ενημέρωνε επίσημα, αλλά έφτασε η αγανάκτηση. Και τα λέω όλα αυτά, κύριε Μαμάση, επιπλέον με το 112 δια πάσα νόσων. Διότι εδώ μου γράφει ο Δημήτρης, προχθές ανέβαινα την Εγναντία και χτύπησε το 112 έξω από τη Λάρισα, χωρίς κανένα λόγο. Και σήμερα τα ξημερώματα κατέβαινα προς Αθήνα, είναι οδηγός φορτηγού. Και ακριβώς τρεις τα ξημερώματα ξεκινάει νεροποντή στο ύψος του Αλμυρού στο Βόλο. Και μέχρι να φτάσω στο Ελ Βενιζέλο στο αεροδρόμιο, συνέχιζε το έντονο καιρικό φαινόμενο. 112, πουθενά. Βόλος, Θήβας, Χηματάρη, Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, γινόταν της κακομοίρας. Τα λέω όλα αυτά, κύριε Μαμάση, γιατί τελικά την ίδια στιγμή όλα φορτώνονται στη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Και εσείς έχετε ένα καταπληκτικό βίντεο στο YouTube πια που λέτε μερικά πράγματα. Ακριβώς. Είπε ο συνάδελφος ότι δέχεται την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν ξέρω αν δεχόμαστε η κλιματική αλλαγή να είναι άλωθη για το ότι δεν υπάρχουν έργα. Δηλαδή φορτώνονται τα πάντα στην κλιματική αλλαγή και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, χρειάζονται αντιπλημμυρικοί ταμιευτήρες, μάλλον ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού, περιμετρικά. Έχουν εξαγγελθεί, έχουν μελετηθεί από τη δεκαετία του 1970. Εξαγγέλθηκαν μετά τον Ιαννό ο ταμιευτήρας Παλαιοδελή και δεν έχει γίνει τίποτα. Και περνάμε τώρα, πάμε τώρα σε θεωρίες ότι για να μην έχουμε πλημμύρες να κάνουμε απανθρακοποίηση. Εκεί καταλήγει το πράγμα. Ναι. Είναι και κάπως χειρότερο, διότι εδώ ούτε μήνας δεν έκλεισε από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο. Και βγήκε χθες η είδηση για αδειοδότηση αιωλικών πάρκων στα καμένα του Εύρου. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει ότι αυτό ήταν πρώτων καμένων. Και βγήκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και λέει: όχι, το ΦΕΚ είναι 20 Σεπτεμβρίου. Μετά τα καμένα, και τώρα τι θα κάνουμε, πώς θα πορευτούμε χωρίς την κακούργα κλιματική κρίση στον Εύρο. Μα τα λέω στο βίντεο ότι εγώ σας είπα ένα από τους λόγους ότι φορτώνουμε τις αδυναμίες μας να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος λόγος είναι να πειράξουμε το ενεργειακό μείγμα. Γιατί, κύριε Σαχίνη, δεν θέλουν ταμιευτήρες περιμετρικά της Θεσσαλίας για να κάνουν αντιπλημμυρική προστασία και να αντιμετωπίσουν την ξηρασία? Γιατί θα βγάζουν και κάποιες μεγαλατόρες οι οποίες θα είναι φθηνές και θα ανταγωνίζονται το εισαγόμενο φυσικό αέριο και άλλες άπερ. Αυτό είναι ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή, ταμιευτήρες οι οποίες θα αντιμετώπισαν την ξηρασία, θα κάνουν αντιπλημμυρική προστασία και θα βγάζανε φθηνή ενέργεια εγχώρια, δεν τους θέλει κανένας. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται, μισό λεπτό, συγγνώμη κύριε Μαμάση, αλλά γιατί ο κόσμος σας ακούει και ταυτοχρόνως στέλνει μηνύματα. Μου λέει εδώ ο Δήμος, Ροβιές Ευβίας, πάλι πνιγήκαμε σήμερα, χειρότερα από την προηγούμενη φορά, όλα τα ρέματα βουλωμένα, εκατοντάδες, και είστε και υδρογεωλόγος, τα ξέρετε, εκατοντάδες τόνοι φερτά ξύλα από τα καμένα, όλα βουλωμένα, βόθροι, ρέματα έχουν γίνει ένα και κατά τα άλλα μας λένε ότι θα κάνουμε τη Βόρεια Εύβοια τι? Εύρωμα ανεμογεννήτριες πάλι, έλεος πια. Χρειάζονται έργα και χρειάζεται και συνδυασμένη διαχείριση. Ειδικά και το θέμα της Θεσσαλίας που είναι μεγάλο. Ναι. Είναι μια περιοχή η οποία είναι μια αρχαία λίμνη. Είναι μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν μια σειρά από παρεμβάσεις, από έργα τα οποία πρέπει να γίνουν συνδυασμένα σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Οποιασδήποτε παρεμβάσεις γίνονται ανάντια έχουν πολύ πιθανό αποτέλεσμα να πνίξουν τους κατάντια. Αν τα κάνεις καλά στην Καρδίτσα, θα πνίξεις τη Λάρισα. Άρα λοιπόν θέλει σε επίπεδο λεκάνης απορροής συνδυασμένες παρεμβάσεις. Τα αντιπλημμυρικά φράγματα γύρω-γύρω είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνουν. Πολλαπλού σκοπού, όχι μόνο αντιπλημμυρικά.
Και από εκεί πέρα θέλει μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες θα μελετηθούν συνολικά. Δεν κάνουν έργα, κύριε Σαχίνη, δεν κάνουν έργα. Τα φορτώνουν όλα στην κλιματική αλλαγή και πάμε να κάνουμε απανθρακοποίηση τώρα για να μην έχουμε πλημμύρες. Θα έρθω. Αυτά θα έχουμε αντιμετωπίσει δεκαετίες, πολλές. Θα έρθω σε αυτό, αλλά επειδή είναι και το λεκανοπέδιο που είναι της Αττικής. Και χθες για πρώτη φορά, δεν ξέρω πώς ξέφυγε, ένας ρεπόρτερ, θα το πω σε πιο μέσο, το Μέγκα, κατέβηκε στην υπογειοποίηση του Κηφισού. Και αυτά τα ξέρετε. Λοιπόν, φράκα όλο από φερτά υλικά, μπάζα, μέχρι και καταπτώσεις μικροτυχίων, έχει φράξει. Σας ρωτώ, κύριε Μαμάση, με την εμπειρία που έχετε, παρακαλώ πολύ, στη διαχείριση των υδατικών πόρων και μάλιστα ως ειδικό σε θέματα υδρολογίας. Σας ρωτώ, αν αυτή τη στιγμή ρίξει που ρίχνει και έρχεται στην Αττική έντονη βροχόπτωση παραπάνω και κατεβάσει νερό, από πού θα φύγει αυτό εκεί? Μα αν το είδατε το ρεπορτάζ, στο τέλος κατέληγε ποιος είναι υπεύθυνος να το καθαρίσει. Τέθηκε αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, και δεν τέθηκε. Ήταν το μπαλάκι μεταξύ περιφέρειας και του Υπουργείου Δημοσιονέργου. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι υπεύθυνος να το καθαρίσει. Τώρα από εκεί και πέρα μιλάτε και για ένα ποτάμι, το οποίο δεν είναι και σχεδιασμένο για να αντέξει πλημμύρες μια στα χίλια, όπως αυτή που έγινε στη Θεσσαλία. Έτσι είναι σχεδιασμένο για πλημμύρες μια στα 50, μια στα 100. Και γι' αυτό έχει βγάλει και πλημμύρες και έχει ξεκυλήσει και έχουμε και νεκρούς εκεί πέρα. Mm. Λοιπόν, και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα καθαρίσει το Κηφισό. Οπότε, κύριε Μαμάση, για να έρθω στο κυρίως θέμα, γιατί με ενδιέφερε, ξέρω ότι πατάτε στην πραγματικότητα, δεν θεωρητικολογείτε. Κοιτάξτε τώρα. Έχει χιονιά, κλείνει η Αττική οδός μέρα, φταίει η κλιματική αλλαγή. Έχεις πυρκαγιές, τις λέμε και super power πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή. Έχεις πλημμύρες, κλιματική αλλαγή. Και λες μετά, παιδιά, να αλλάξουμε και το ενεργειακό μείγμα, δεν ξέρω αν θα έρθει βαρύς χειμώνας, άρα να ανέβει κι άλλο, ήδη ανεβαίνει. Και ταυτοχρόνως πας, για παράδειγμα, στα Καμένα, σε ένα μήνα, και αδειοδοτείς ανεμογεννήτρες. Με συγχωρείτε, ο κόσμος συνωμοσιολογεί. Μα σας είπα ότι η κλιματική αλλαγή, αν δείτε στο βίντεο μου, σας είπα ένα-δύο λόγους, το ενεργειακό μείγμα, η ανικανότητά μας για τις φυσικές καταστροφές, αλλά υπάρχουν κι άλλοι, είναι ένα νέο προϊόν, έτσι, το οποίο το εκμεταλλεύονται μια σειρά από ανθρώπους για να παίρνουν χρήματα. Μέσα σε αυτό είναι και αυτό που λέτε, οι ανεμογεννήτρες. Θέλω να πάμε λίγο τώρα στο 112 που είπατε προηγουμένως. Γι' αυτό. Λοιπόν, εχθές εμένα μου ήρθε εδώ στην Αθήνα 112 που είπε να μείνω σπίτι μου, έτσι, στους ζωγράφους. Αυτή τη στιγμή εδώ στους ζωγράφους έχω ήλιο εγώ. Έτσι, δεν θέλω να κατηγορήσω τους μετεωρολόγους, οι οποίοι η μετεωρολογική πρόγνωση είναι δύσκολη. Αλλά βέβαια να πω και αυτό, άμα δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει σε 5 μέρες ή σε 2 μέρες, πώς θα προβλέψει τι θα γίνει σε 50 χρόνια ή σε 100 χρόνια που κάνουν κλιματικές προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά, η οδηγία χθες ήταν μήνα σπίτι σου. Αν είμαι εγώ σε ένα υπόγειο, Πειραιώς και Χαμοστέρνας, που πλημμυρίζει για διάφορους λόγους που δεν θέλω να πω, και είμαι στο υπόγειο να μείνω εκεί, ήδη, εγώ ήμουν τώρα εδώ στους ζωγράφους και περιμένω φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές να μείνουν σπίτι, αυτός να μείνουν στους ζωγράφους που ο ήλιος λάμπει. Αυτό με το 112 είναι κάποιο μέτρο το οποίο είναι αρκετά πρόχειρο. Δεν λέω ότι είναι τελείως άχρηστο. Ναι. Αλλά κάνε τα υπόλοιπα και μετά βγάζεις 112. Τώρα το να ρίχνουν 112 σε έναν πληθυσμό, ο οποίος έχει, ο καθένας είναι σε άλλο μέρος, έχει άλλες ανάγκες και η υδροχόπτωση εξελιχθεί η πλημμύρα αλλιώς, δεν έχει νόημα. Και ίσα απαξιώνει τα συστήματα προειδοποίησης. Στο εξωτερικό είναι πολύ προσεκτικοί πότε θα στείλουν το αντίστοιχο 112. Δεν το στέλνουν κάθε μέρα. Σε όλη την Αττική το στείλανε. Ποια όλη Αττική? Εδώ μου στέλνουν από περιοχές της Φθιώτιδας, στη Λίδα, μου γράφουν εδώ Τρίκαλα. Το βράδυ έβρεξε, το πρωί που δεν έβρεξε, παγώσαν τα πάντα και ήταν όλοι χαλαροί. Κοζάνη που δεν έβρεξε. Μιλάω, άρα έχετε δίκιο. Θα το πάθουμε σαν το Βοσκό με το Λύκο με το 112. Δεν μπορεί ένα τόσο γενικό μήνυμα. Είναι κοινή λογική να αφορά όλους και τις καταστάσεις όλους, σε όλους. Δηλαδή το μήνυμα που λες μην είναι σπίτι σου, σε ένα που είναι σε υπόγειο, μπορεί να είναι καταστροφικό.
Είναι πάρα πολύ απλά αυτό που λέω. Άρα οι εντολές θα έπρεπε να είναι σαφείς, έτσι. Αυτό λέτε. Να είναι σαφείς και πιο, πιο συγκεκριμένες αναπεριοχή. Για παράδειγμα, βγάζουν στη Θεσσαλία, ας πούμε, και λένε φύγετε από τα, αδειάστε τα ισόγεια και τα υπόγεια, ξέρω εγώ, και την πλημμύρα. Πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν χώροι που να ξέρει ο Θεσσαλός, ο οποίος είναι όντως το πλημμυρικό πεδίο, που ακριβώς θα πάει? Και αν εκεί είναι οργανωμένο το μέρος που θα πάει, αν είναι σε ύψωμα, αν είναι καταγεγραμμένο τόπος καταπηγής, υπάρχει τέτοιο σχέδιο? Όχι. Σου λέει φύγει από το ισόγειο. Ναι, και ανέβηκε στα Καραμίδια ο άλλος. Κύριε Μαμάση, ένας συνάδελφός σας, επίσης πανεπιστημιακός, προχθές μιλώντας εδώ, μας μίλησε, μας είπε ότι με άλωθη το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής πάμε σε διαδικασίες ακραίου εκφοβισμού των κοινωνιών. Το συμμερίζεστε? Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό το λέω και στο βίντεο, ότι δεν είναι ακριβώς, είναι εκφοβισμός για να αποδέχονται οποιοσδήποτε πολιτικές τους χωράνε, τους περνάνε. Γράφω και μέσα στο βίντεο ότι το περάσαμε έτσι, ότι ξέρω εγώ, βγήκε οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άλευρα από σκουλίκια να είναι αποδεκτά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα σκουλίκια, αλλά για να πολεμήσουν την κλιματική αλλαγή. Αλλά σου περνάνε οποιασδήποτε πολιτικές θέλουν. Με αυτή την έννοια, ναι, εκφοβίζουν τον πληθυσμό για να αποδέχεται διάφορες πολιτικές που θα βοηθήσουν την κλιματική αλλαγή. Και αυτά που είπατε με τις ανεμογεννήτριες, που έχουμε βάλει τώρα 10 γιγαβάτ ανανεώσιμες, έχουμε φτάσει, έχουμε διπλασιάσει. Να βάλουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία κάνουν επί 50. Να αποδεχτούμε διάφορα πράγματα γενικά. Με αυτή την έννοια, ναι, υπάρχει και υπάρχει και βέβαια και απομόνωση αυτών που δεν αποδέχονται το αφήγημα. Έτσι, δεν παίρνουν χρήματα, δεν προβάλλονται. Εντάξει, προβάλλεται κάποιος, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Μαμάση, θα σας πει κάποιος όμως. Ρε παιδί μου, δηλαδή αρνείται ο κύριος Μαμάσης, πανεπιστημιακός είναι, την ανθρωπογενή συμβολή στη μόλυνση του περιβάλλοντος, στη ρύπανση? Δηλαδή βγάζει λάδι τις μεγάλες βιομηχανίες που στο όνομα του κέρδους λειτουργούν χωρίς φίλτρα. Ακούστε, μολύνουν ποτάμια, όχθες και τα λοιπά. Αυτά δεν τα βλέπουνε? Μα το εξηγώ στο βίντεο. Αυτό είναι μία από τις λογικές πλάνες. Μπερδεύεις την κλιματική αλλαγή με πραγματικά προβλήματα και τα κάνεις όλα ένα. Μάλιστα. Και το λέω πολύ χαρακτηριστικά. Το αυτοκίνητό μας βγάζει καυσαέρια, βγάζει και διοξίδιο. Κανένας δεν μιλάει για τα επικίνδυνα καυσαέρια που βγάζει και μιλάνε όλοι για το διοξίδιο, το οποίο δεν είναι επικίνδυνο. Προφανώς το οικολογικό κίνημα που ξεκίνησε την δεκαετία του 80 πέτυχε πολλά πράγματα στην Ευρώπη για τη μόλυνση και τη ρύπανση που λέτε, αλλά και προφανώς δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πετάξω σκουπίδια στο ποτάμι, θα μολύνω τους υδατικούς πόρους, αλλά εδώ πέρα πρόκειται περί λογικής πλάνης, ανακατεύουν πράγματα που ισχύουν με πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή όλοι λένε ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι ρήπος. Όχι, δεν είναι ρήπος. Δεν είναι μέσα στον κατάλογο των ρήπων του Διεθνού Οργανισμού Υγείας. Είναι ένα αέριο θερμοκηπείωμένο, αλλά δεν σου κάνει κακό. Τα μπερδεύουν λοιπόν όλα και σου λέει ο μαμάς είναι υπέρ του να μολύνουμε τα ποτάμια και να πετάμε χημικές ουσίες στα ποτάμια. Είναι λογική πλάνη και το λέω, το εξηγώ πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο μου. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Διότι έχετε δίκιο να λέτε ότι αυτά ακουμπάνε όλες τις εκφάσεις τελικά της ζωής. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό μείγμα, είναι από τις καλλιέργειες, τις αγροτικές και τις μόνο καλλιέργειες με ειδικούς σπόρους πια. Αυτό αρχίζει και έρχεται και στην Αφρική. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Έτσι, εδώ προχθές άκουγα ότι ήδη υπάρχει ένα μοντέλο μείωσης των ζώντων ζώων σε χωριά της Σουηδίας, διότι εκλείουν μεθάνιο. Γελάτε. Κοιτάξτε, τώρα έχω ακούσει όλα τα παράλογα, η κλιματική αλλαγή και τα πάντα. Σας είπα, η κλιματική αλλαγή θα γίνει άλλοτε για οτιδήποτε θέλει να περάσει ο καθένας, είτε ως λογική, είτε ως πολιτική, ας το πούμε έτσι. Είτε για να πάρει να χρηματοδοτηθεί μια έρευνα που θα έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή στις ψυχικές ασθένειες και θα θέλει να πάρει τα χρήματα, είτε θα θέλει να περάσει διάφορες πολιτικές. Τώρα, το θέμα του τρίτου κόσμου είναι πολύ σημαντικό. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας, στο ότι έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς από διάφορες αρρώστιες που οφείλονται στην υπανάπτυξη.
Και κανείς δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Έτσι. Και συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε τον κόσμο, τα μεταλλεύματα, ό,τι υλικά έχει για να αναπτυσσόμαστε εμείς. Σας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά το γεγονός ότι ακόμη και τα πολιτικά συστήματα λειτουργούν ενιαία στην ίδια αφήγηση και μάλιστα σε χώρες αδύναμες οικονομικά? Δεν ισχύει αυτό. Τα συστήματα μπορεί. Αν δείτε το τελευταίο ευρωβαρόμετρο για την άποψη των πολιτών στην κλιματική αλλαγή, θα δείτε ότι οι πολίτες των πιο πλούσιων χωρών θεωρούν πολύ σημαντικό πρόβλημα, ένα από τα τέσσερα σημαντικότερα προβλήματα σε ποσοστό πάνω από 55-60%. Αντίστοιχα όμως, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πιο φτωχές, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και όλες αυτές, δεν αποδέχονται το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής και πιστεύουν ότι δεν είναι σημαντικό πρόβλημα. Είναι το ευρωβαρόμετρο του Ιουνίου του 2023, το είναι στο ίντερνετ. Άρα οι κυβερνήσεις, μπαίνουν στο αφήγημα, κάποιες πιο γρήγορα. Εγώ κατηγορώ τη δικιά μας την κυβέρνηση γιατί μπαίνει πρώτη. Δεν μπαίνει 8η. Σου λέει απανθρακοποίηση, θα το κάνει πρώτος. Κάντο 8ος, ας πούμε, αφού δεν μπορείτε να σώσει τον πλανήτη. Υπακούει δηλαδή κατευθείαν, ενώ δεν είναι όλοι έτσι, όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπαίνουν στο αφήγημα όλες πρώτες, χωρίς όμως να το απορρίπτουν. Κάποιες, ας πούμε, κρατάνε κάποιες επιφυλάξεις, χωρίς να το λένε. Κύριε Μαμάση, ξέρετε κάτι, χώρες όπως η Νορβηγία, που δίνουν το φυσικό αέριο παντού, παντού, μετά ασκούν πράσινη πολιτική στη χώρα τους. Καταλάβατε. Από πού βγάζουν οι Νορβηγοί ενέργεια, ξέρετε? Από υδροελεκτρικά. Μάλιστα. 99% υδροελεκτρική ενέργεια. Δεν έχουν ανεμογεννήτριες. Το πετρέλαιο που βγάζουν και το φυσικό αέριο το εξάγουν όλο. Και μάλιστα όχι μόνο έχουν υδροελεκτρικά, έχουν αντιλευθοταμίευση. Αυτοί θα γίνουν την μπαταρία της Ευρώπης. Γιατί ανεποκατεβάζουν το νερό από τα αεολικά πάρκα της Βόρειας Θάλασσας. Άρα λοιπόν τα αεολικά πάρκα εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμα από ό,τι βέβαια είναι εδώ. Γιατί εκεί η ενέργεια αποθηκεύεται στην Νορβηγία. Δεν έχουν, εδώ δεν το λέει κανένας αυτό ότι η Νορβηγία έχει 99% υδροελεκτρικά και ότι όλο το πετρέλαιο το εξάγει. Μάλιστα. Εδώ είναι το μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης, είναι φτερωτές στα βουνά και καθρέφτες στα χωράφια. Αυτό είναι. Ναι. Και προφανώς κάποια μεσημέρια που φυσάει έχουμε περίσσια ενέργεια όντως και το ίδιο βράδυ κάνουμε εισαγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία και από τη Βουλγαρία ενέργεια που είναι από άνθρακα, έτσι, που σταματάει να φυσάει. Συνεχίζουμε και είμαστε εξαρτημένοι. Σε λίγο δηλαδή θα πάει και το μοντέλο να εξάγουμε το λιγνίτι μας από την Πτολεμαΐδα στη Βόρεια Μακεδονία για να το βγάζουν αυτοί. Μάλιστα. Έτσι θα γίνει, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν εμπόριο ρήπων, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας, τα φορτώνουν όλα, κύριε Μαμάση, από τη Λαμία είναι ο Ηλίας, στην κλιματική αλλαγή και αμέσως μετά στους πολίτες με τη δικαιολογία του 112. Δηλαδή, μείνε σπίτι, φύγε, γιατί εμείς σε προειδοποίησαμε, ευθύνη του πολίτη. Τελικά τι θα κάνει το κράτος με το 112, έχει επιτελέσει το έργο του. Αλλά θέλω να ρωτήσω, λέει τον κύριο Μαμάση. Καλά λέει. Κλιματική αλλαγή στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει? Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μόνο στην Ελλάδα? Μήπως αλλού έχουν κάνει σοβαρά έργα που τελικά δεν έχουν γίνει εδώ και αυτό είναι το θέμα μας? Μα προφανώς είναι θέμα έργων. Αυτό που λέμε με την κλιματική αλλαγή, ας πούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, τι μας λένε? Ότι θα κάνει πολύ μεγάλες ξηρασίες και πολύ μεγάλες πλημμύρες. Αυτό δεν μας λένε. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει η μέση βροχόπτωση πρακτικά. Έτσι. Άρα λοιπόν τι κάνεις για να το αντιμετωπίσεις αυτό? Πες ότι οι βροχόπτωσεις είναι διπλές έντασης. Okay. Εμείς εδώ και εκατονταετίες τα έργα πολιτικού μηχανικού γίνονται με περιόδους επαναφοράς, τα οποία είναι μια φορά στα 5.000 χρόνια. Δηλαδή να αντιμετωπίσουν απίθανες καταστάσεις βροχόπτωσης. Όταν το έργο είναι σοβαρό, παράδειγμα, ο ταμιευτήρας Πλουναρίου που αποκατέντει μια άρτα ή ο ταμιευτήρας του Θησαυρού. Οι υπερχυλιστές τους είναι σχεδιασμένοι για πολύ ακραία φαινόμενα που δεν θα συμβούν ποτέ. Έτσι. Άρα τι μας λέτε, ότι έγινε κλιματική αλλαγή? Μάλιστα, να κάνουμε έργα λοιπόν στη Θεσσαλία. Κλιματική αλλαγή, έχουμε τεράστιες ξηρασίες και τεράστιες πλημμύρες, μάλιστα. Να κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο ταμιευτήρα στο Μουζάκι. Ώστε όταν έχω τις μεγάλες πλημμύρες να μαζεύω το νερό,
και όταν έχω τις μεγάλες σειρασίες να δίνω το νερό που μάζεψα. Τόσο απλό είναι. Εμείς οι μηχανικοί είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τις διακυμάνσεις του καιρού και του κλίματος. Γιατί στην ουσία αυτό κάνουμε. Μαζεύουμε νερό όταν έχει πλημμύρα και το δίνουμε όταν έχει ξηρασία. Το κάνουμε χιλιάδες χρόνια αυτό. Ναι, εσείς είστε εξοικειωμένοι, αλλά η πολιτική και το πολιτικό σύστημα πώς θα πουλήσει πακέτα πολιτικών πράσινων, κύριε Μαμάση, καταλάβατε τώρα εδώ ποιο είναι το θέμα. Εδώ σκοντάφτετε τώρα, καταλάβατε. Δεν είστε επιλέξιμοι για δαπάνη. Πώς να το κάνουμε τώρα. Άλλα είναι τα επιλέξιμα. Να είμαστε εμείς οι φτερωτοί της τεχνολογίας της Γερμανίας, για παράδειγμα, λέω. Αυτό είναι επιλέξιμο. Καταρχάς χαρακτηριζόμαστε από επαρχιωτισμό και τώρα δείτε, εχθές στη Θεσσαλία ήρθαν κάποιοι Ολλανδοί ειδικοί για να μας πούν τι θα κάνουμε για τις πλημμύρες. Ναι. Λοιπόν, εγώ με τους Ολλανδούς συνεργάζομαι, προφανώς είναι εξαίρετοι συνάδελφοι, αλλά είναι αστείο ότι στην Ολλανδία, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν πράγματα όπως είναι τα δικά μας. Μπερδεύουν οι πολιτικοί τα παράκτια, τα φράγματα που έχουν οι Ολλανδοί για να απομακρύνουν την ανακατεύθυνση θάλασσα έξω, γιατί είναι κάτω από τη θάλασσα, τα μπερδεύουν με τα δικά μας τα φράγματα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν εμπειρία, γιατί δουλεύουν σε όλο τον κόσμο, δεν λέω κάτι εγώ για τους Ολλανδούς. Αλλά κάποιος πολιτικός σκέφτηκε να έχουν φράγματα αυτοί, ας φέρουμε τους πρώτους Θεσσαλία να δούμε. Αυτοί έχουν υδατοφράκτες και κανάλια για άλλους λόγους, να τους φέρουμε εδώ στα δικά μας φράγματα. Που αυτοί δεν έχουν στιγμιές πλημμύρες. Αυτοί οι Ολλανδοί, όταν κατεβάζει ο Ρήνος πλημμύρα από την Ελβετία, περνούν την πλημμύρα να έρθει 2 μέρες. Δηλαδή λένε το ναι, σε 2 μέρες θα έχουμε πλημμύρα και κάνουν διάφορες τεχνικές. Δεν έχουν καμία σχέση με το κλίμα της Ελλάδας και με αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλία. Μάλιστα. Έτσι. Μισό λεπτό, γιατί έχετε εξάψει το ενδιαφέρον και είναι καλό αυτό των ακροατών. Λέει ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη και στον εξαιρετικό κύριο Μαμάση. Είπε ότι ο Πηνιός δεν είναι σχεδιασμένος να αντέχει πλημμύρες 1 στα 1000. Εν τέλει, κλιματική αλλαγή τι προβλέπει, ότι θα μετακυλήσουν οι εποχές 2 μήνες ή ότι θα έχει ακραία φαινόμενα. Αν έχει ακραία φαινόμενα, μήπως το να λέμε 1 στα 1000 είναι ακραία δικαιολογία. Το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής για την ώρα τουλάχιστον είναι το ότι θα έχουμε ακραία φαινόμενα. Και εγώ λέω το εξής, ότι όντως ο Πηνιός, η λεκάνη του Πηνιού είναι μια προβληματική περιοχή. Και γι' αυτό ακόμα να πω ότι υπάρχει κάποια προσαρμοστικότητα. Δεν λέω δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, οι πόλεις ήταν σε πιο ψηλά σημεία και όπως έδωσε τώρα, στις πλημμύρες δεν πλημμύρισαν κάποια αρχαία πόλη. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε κάνει παραπάνω χρήσεις. Υπάρχουν όμως λύσεις τεχνικές, οι οποίες μπορούν να αποσοβήσουν αυτό. Δεν θα το λύσουν τελείως. Σας είπα, τα περιμετρικά φράγματα θα ανακουφίζανε το φαινόμενο. Παράδειγμα, το Σμόκοβο που υπάρχει, το μοναδικό φράγμα που υπάρχει, που είχε σχεδιαστεί. Και υπάρχει. Αυτοί που ήταν κατά της Μοκόβου και στις δύο περιπτώσεις δεν πλημμυρίσανε. Λοιπόν, άρα αν υπήρχαν όλα αυτά, είτε με κλιματική είτε με όχι, θα παίρναν ένα κομμάτι της καταστροφής, θα το αποσοβούσανε. Βέβαια δεν θα το λύναν όλο το πρόβλημα, αλλά θα παίρναν το πάνω 20% το επικίνδυνο, ας πούμε, με χοντρικούς υπολογισμούς. Και τα υπόλοιπα βέβαια πρέπει να συνεχιστεί η αντιπλημμυρική προστασία με αναχώματα, με διαχείριση, με όλα αυτά που λέμε. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα λέει. Θα σας στείλω κάποια στιγμή φωτογραφίες από την κατάσταση του ρέματος Πετρεζά που έχω στην περιοχή μου Σπάτα, που ξεκινά από τον Ιμητό και καταλήγει Ραφίνα. Ενώ έχει ανοιχτεί και έχουν δημιουργήσει κανάλια στο μισό μήκος του, το άλλο μισό είναι στενές όχθες από χώμα που περνά μέσα από κατοικημένες περιοχές, δίπλα από εμπορικό πάρκο, κάτω από την Αττική Οδό και κατηλήγει πάλι μέσα από κατοικημένες περιοχές στη Ραφίνα. Αυτό σημαίνει πολύ απλά πως αν έχουμε μια μεγάλη νεροποντή στα Ανάντη και περάσει από τα ανοιχτά σημεία στα κλειστά, θα έχουμε φαινόμενα λαιμού μπουκαλιού και τα πάντα θα πλημμυρίσουν. Σε κάποια σημεία του είναι λέει σκουπιδότοπος και σε κάποια άλλα έχουν γκρεμιστεί μέσα στο ρέμα τοπικοί δρόμοι και γέφυρες, σε άλλα σημεία ξεχυλίζει. Όλα αυτά επί μια δεκαετία τουλάχιστον. Στο μεταξύ, ο κάθε Δήμος λέει διοργανώνει προεκλογικά σοου και πανηγυριάκια με guest stars για πράσινες πολιτικές, κλιματικές αλλαγές, σουβλάκι καλαμάκι και μαλλί της γριάς. Καταλάβατε. Μα κοιτάξτε τώρα, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι δημοφιλή. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν γίνεται μια γερή πλημμύρα κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν γινόταν μια γερή πλημμύρα κάθε χρόνο θα λειτουργούσαν αλλά άψογα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό το πρόβλημά μας είναι ότι αυτή η πλημμύρα στο συγκεκριμένο ρεύμα θα έρθει σε 20 χρόνια. Άρα ο Δήμαρχος εκεί πέρα γιατί να κάνει αντιπλημμυρικό έργο. Θα κάνει ένα αντιπλημμυρικό έργο, πάρα πολύ ωραίο. Η πλημμύρα θα έρθει σε 20 χρόνια που δεν είναι άλλος Δήμαρχος. Και όταν έρθει αυτή η πλημμύρα κανένας δεν θα πει μπράβο.
γιατί δεν θα το καταλάβει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, όταν λειτουργήσει σωστά το αντιπλημμυρικό έργο, δεν το καταλαβαίνει κανένα. Αν δεν κάνω πάλι έργο και τα ρίξω αλλού τα λεφτά, και έρθει η πλημμύρα, φταίει η κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Αυτά είναι έργα υποδομής. Δηλαδή, αυτό το ειδικά τα αντιπλημμυρικά έργα δεν τα θέλει κανένας, γιατί θα χρησιμοποιηθούν κάθε 20 χρόνια, κάθε 50 χρόνια, κάθε 30 χρόνια. Αυτό, και αν το κάνεις καλό, κανένας δεν θα πει ότι μπράβο, τι ωραία που λειτουργήσε το έργο. Δεν θα καταλάβει, θα πλημμυρίσει απλά. Δεν θα του φανεί κάτι παράξενο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο ερώτημα του φίλου του Χρήστου. Φτάσαμε, λέει, κύριε Μαμά, σε σημείο να αντιμετωπίζουμε τη λεγόμενη κλιματική κρίση ως ένα φαινόμενο που είναι καθαρά ελληνικό πρόβλημα, όταν το αποτύπωμα της χώρας μας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ελάχιστο. Ας βγει κάποιος από τους πολύ ξέρους ειδικούς να μας πει ποιο είναι το αποτύπωμα των παγκόσμιων ηφαιστείων σε αυτή την κλιματική αλλαγή. Δεν το έχουν υπολογίσει και είναι τεράστιο. Το έχω υπολογίσει εγώ. Λοιπόν, το λέω στο πρώτο βίντεο που σας είχα την ενημέρωση για την ενέργεια. 2 της χιλίας. Δηλαδή, εμείς πάμε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12%. Δηλαδή, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 12% του πλανήτη. Λοιπόν, εσείς κάντε απανθρακοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μην περιμένετε να κάνει η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία, οι οποίες έχουν το 60% των εκπομπών. Δεν μιλάω για την Αμερική, που έχει και αυτή ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα εσείς κάντε απανθρακοποίηση το 12% και οι άλλοι με το 60% δεν φαίνεται διατεθειμένοι να κάνουν κάποια απανθρακοποίηση. Από ό,τι βλέπετε, ανοίγουν κανονικά εργοστάσια με άνθρακα. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι εμείς καταστραφήκαμε οικονομικά, εξαρτηθήκαμε από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, κάναμε απολιγνητοποίηση και έχουμε το 2 της χιλίας. Και αν θυμάστε, στο προηγούμενο βίντεο που έχω πάνω στο κανάλι μου στο YouTube, λέω ότι αυτό που γλιτώσαμε και που καταστράφηκε ο κόσμος και πλήρωνε το ρεύμα 400 και 500 ευρώ, αντιστοιχεί στις εκπνοές των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων που γεννηθήκαν το 2022, στις νέες εκπνοές. Αυτό καταφέραμε. Θέλω κλείνοντας, επειδή με ρωτάνε πολύ, να πω στο YouTube, θα το βρείτε με τίτλο «Η επικοινωνία της κλιματικής αλλαγής». Είναι το βίντεο του κυρίου Μαμάς, το νέο που εξηγεί. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα, αν θέλετε να έτσι λιγάκι, για να κεντρήσει και το ενδιαφέρον των ακροατών αυτό το βίντεο. Το βασικό σας συμπέρασμα από αυτή την επικοινωνία είναι ποιο της κλιματικής? Κοιτάξτε, εγώ σε αυτό το βίντεο μιλάω για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ώστε το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής να είναι το κυρίαρχο που μας απασχολεί και να ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Ποιο τεχνικά θέματα αντιμετωπίζονται από δημοσιεύσεις επιστημονικές του κυρίου Κουτογιάννη. Και τελικά βγάζω ότι από αυτό το αφήγημα γίνονται 6 διαφορετικά πράγματα, ας πούμε. Είναι το ενεργειακό μείγμα, είναι το να τα ρίξουμε στην κλιματική αλλαγή, είναι να αγωνιστούν οι ΛΕΜ, οι νέοι μας για λάθος πράγματα, είναι ότι υπάρχει ένα νέο προϊόν που ο καθένας βγάζει περί υποστημονικές εργασίες ή μελέτες για την κλιματική αλλαγή και την πέτρα στο νεφρό, για παράδειγμα. Και προφανώς είναι και κάτι χειρότερο, ότι μπαίνουμε στο θέμα ενός σταθερού προβλέψιμου και ελέγξιμου φυσικού περιβάλλοντος, που αυτό δεν ισχύει. Έτσι. Είναι διάφοροι κίνδυνοι σε διάφορα πεδία. Δώστε μας ένα παράδειγμα μιας από τις τεχνικές, αν σας έρχεται πρόχειρο, τα υπόλοιπα στο βίντεο σας. Έτσι. Το λένε όλοι. Ότι αυτό το λένε όλοι. Ήξερα εγώ αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ανακατεύει σωστά με λάθος πράγματα. Το διοξείδιο, το αυτοκίνητο σου μολύνει, το αυτοκίνητο σου έχει και διοξείδιο του άνθρακα, άρα το διοξείδιο του άνθρακα είναι ρήπος. Αλλά δεν τον έχει το Διεθνής Οργανισμός Υγείας στον κατάλογο, το διοξείδιο του άνθρακα, ούτε θα τον βάλει ποτέ. Και ξεχνάμε, ας πούμε, τα αερούμενα, για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Το είπε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, για παράδειγμα. Ή το είπαν διάφορες αυτεντίες. Τα εξηγώ πάρα πολύ ωραία στο βίντεο και νομίζω ότι θα τα καταλάβουν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαμάση, για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Επίσης.